Θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας πήρε ο Δημήτρης Κοσμίδης. Ο κύριος Κοσμίδης αντικαθιστά τον Γιώργο Σβόλη, ο οποίος παραιτήθηκε. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό στην παράταξη αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο θα καλύψει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Καλωσορίζουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Κοσμίδη, ο οποίος διεδέχθηκε τον Γιώργο τον Σβόλη μετά την παραίτησή του. Είμαι σίγουρος ότι με την παρουσία του στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα του συνδυασμού μας, θα κοσμήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Καταρχήν, να επιτρέψετε μου μια τοποθέτηση για την παραίτηση του κυρίου Σβόλη. Ήταν ένας περιφερειακός σύμβουλος με την παρουσία του πάντα ενδυνάμωνε το όργανο και διαφορετικές απόψεις πάντα συνθέτουν και βοηθάνε τη δημοκρατία. Ελπίζω την παραίτησή του με τους αγώνες μας να τη διαψεύσουμε έτσι ώστε να μην υπάρξει πώληση των μονάδων. Ο Γιώργος Σβόλης έφυγε, έρχεται ο Δημήτρης Κοσμίδης, είναι γνωστός ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γούνας και για τους αγώνες του, για τον ευαίσθητο κλάδο της Γούνας, για τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Νομίζω η παρουσία του θα είναι ωφέλιμη. Τον καλωσορίζουμε στο όργανο. Εύχομαι να έχουμε μια άριστη συνεργασία προς ωφέλεια των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα αναλαμβάνω με αίσθημα ευθύνης τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και υπόσχομαι ότι θα προσφέρω τα μέγιστα και για τον τόπο μου, το Βόλιο, το οποίο δεν είχε εκπρόσωπο μέχρι στιγμής, αλλά και για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και γενικότερα για τη Δυτική Μακεδονία.